Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή Διάλογη για μία ακόμη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά συνέβαλε με τον πλέον καταλυτικό τρόπο στην ενδυνάμωση των ελληνικών σχέσεων, στην ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας στο εξωτερικό, με όλη την πορεία. Και όχι μόνο με έναν του ρόλο, με μια πολυσχηδή δραστηριότητα που κυρίαρχα είχε να προσεγγίσει τις εξωτερικές σχέσεις, αλλά έπαιξε και έναν καταλυτικό ρόλο σε μια σειρά από κομβικά γεγονότα, όχι μόνο για τις ελληνικές σχέσεις, αλλά και για την δομή συνεργασιών, όπως είναι στο θέμα της Κύπρου, συνεργασιών όπως είναι στο θέμα των σχέσεων με την Αμερική, αλλά και στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας περιγράψει και να μας αποτυπώσει την εικόνα τότε, σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο για το μέλλον. Και έχουμε μαζί μας την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Παναγόπουλο. Καλησπέρα σας, μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πρέσβης επί τιμή, ΕΣΑΗ, και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για να μπορέσουμε να ξετυλίξουμε έτσι μια ιστορία, αλλά πολύ περισσότερο να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα που είναι και το κυρίαρχο. Είναι τιμή μας έτσι η σημερινή συζήτηση, γιατί με ενδιαφέρει η επικαιρότητα και σας ενδιαφέρει η επικαιρότητα, με φόντο φυσικά τα όσα μας απασχολούν, αλλά και τα τοπικά ζητήματα. Εγώ θα τα θέσω όλα. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω λίγο πώς αισθάνεστε σε αυτή την επιστροφή στη Μεσσηνία. Είμαστε στη Μεσσηνία, μας παρακολουθεί όλη η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα. Πώς αισθάνεστε εσείς? Επιστροφή στις ρίζες. Στο σπίτι, από τη Μεσσηνία ξεκινήσαμε, εκεί θα καταλήξουμε. Πριν από λίγες μέρες είχα τη χαρά να παραστώ στην βράβευση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αναγόρευσή του καλύτερα, σαν επίτιμο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και είπε το εξής χαρακτηριστικό που νομίζω μας ενώνει όλους. Από τη Μεσσηνία ξεκινήσαμε, να ξέρετε, από την ενδιάμεση διαδρομή, και εκεί καταλήγουμε. Και με καλύπτει άμεσα αυτή η αναφορά του Πρόεδρου μας. Ωραία. Εγώ θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω και θα πάω στο 1978. Εισέρχεστε από τους πιο νέους στην υπόθεση που έχει να κάνει με το διπλωματικό σώμα. Μεγάλες προκλήσεις, η απόφαση που έγκυται. Να σας πω, καταρχήν να ξεκαθαρίσει πολύ νέος μέσα μου και μέσα από τις σπουδές μου με τι θα ασχοληθώ. Το 78, είστε πολύ νέος και είναι μεγάλη ευτυχία αυτό, αλλά να σας βάλω λίγο στο κλίμα της εποχής. Είναι το επέκεινα της κυπριακής τραγωδίας, την οποία ζήσαμε εμείς οι παλιότεροι. Αισθανόσαν ανάγκη να δώσει κάτι στην πατρίδα. Ήταν η περίοδος ακριβώς που το αμίμητο αυτό που είχε πει ο Κένεντι, μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η πατρίδα σου για σένα, ρώτα τι κάνεις εσύ για την πατρίδα σου, ήταν στον απότερο βαθμό. Σκέφτηκα δύο πράγματα. Ή να γίνω στρατιωτικός ή να ασχοληθώ με τις διεθνείς σχέσεις. Αποφάσισα μέσα μου και λόγω των σπουδών που είχα κάνει εντωμεταξύ, να ασχοληθώ με τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας. Διαχρονικά, κύριε Κανελόπουλο, να πάρει κανείς ιστορία τη σύντομη σχετικά. Ούτε 200 χρόνια δεν έχουμε σαν σύγχρονο κράτος. Η Ελλάδα έχει πετύχει πάρα πολλά, αλλά έχει και τεράστιες δυνατότητες. Αυτά τα έχει πετύχει και βέβαια μέσα με θυσίες, με βαρύ φόρο αίματος, αλλά παράλληλα πολλοί από εμάς ξεχνάμε ότι μέσα από την διπλωματία έχει κερδίσει πάρα πολλά. Είχα την τύχη να ξεκινήσω την καριέρα μου από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Εκεί λοιπόν, δικαιολογημένα, άλλη κουβέντα αυτή, οι Τούρκοι έχουν ένα φθόνο. Τι φθόνο δηλαδή? Υπάρχει αυτό που, αυτή η αποτύπωση μιας προκλητικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Ο κόσμος θα έλεγα ότι άγεται και φέρεται. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό του τουρκικού. Το έχω ζήσει. Είναι ένας όχλος που άγεται και φέρεται. Με τα Σεπτεμβριανά του, θυμάστε όλοι το τι είχε γίνει. Σε ελάχιστες ώρες πυρπολήθηκε η Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες ομογενείς από διάφορα, όπως θα λέγαμε σήμερα, fake news που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Γενικότερα η Τουρκία δείχνει και ο τουρκικός λαός σε ιδιωτική βάση δείχνει μια ευγένεια ως προς τους ξένους, συμπεριλαμβάνω και των Ελλήνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αχθεί και να κάνει τρομερά πράγματα όταν φανατίζεται σαν όχλος. Και αυτό το έχω ζήσει από μέσα. Να. Θέλει προσοχή λοιπόν. Και το ζήτησατε ίσως στην πιο κρίσιμη περίοδο, να το πω έτσι. Ήταν μια πολύ κρίσιμη περίοδος εκείνη. Πήρα και αποκόμισα μεγάλες εμπειρίες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κοιτάξτε, το να ζήσεις με τους Τούρκους είναι μια εμπειρία ζωής, γιατί ό,τι και να κάνουμε, η μοίρα μας έχει τάξει να είμαστε γείτονες. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, αντί για πρόβλημα να γίνει μια προοπτική. Και αυτό κατά διαστήματα και στην καριέρα μου το διαπίστωσα, ότι αν είναι πρόβλημα η γειτονία με την Τουρκία, γίνεται μια μεγάλη δυνατότητα που ανοίγεται. Μια μεγάλη χώρα που θα μπορούσε να αναπτύξει τις οικονομικές σχέσεις, τουριστικές, εμπορικές, και βεβαίως υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τα οποία έχω μάθει ότι θα πρέπει να τα χειρίζεσαι με κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε όταν είναι κατάλληλο το momentum, θα χρησιμοποιήσω ένα λατινικό όρο,
όπως και στη ζωή και στην πολιτική, ειδικά στις διεθνείς σχέσεις, παίζει καθοριστικό ρόλο. Το πότε θα επιλέξεις να πω κάτι, δεν μιλάω για πολέμους, αλλά λέγαμε όταν ήμουν στην Κύπρο αργότερα ότι κοιτάξτε, παιδιά, είναι να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, να τον κάνουμε, να δώσουμε τα πάντα, αλλά θα είναι με δική μας επιλογή να μην μας πάει η Τουρκία με τους όρους που θέλει. Δεν μιλάω για πολέμους, λέω ακροθυγώς ένα παράδειγμα δίνω. Είναι το θέμα του momentum πάντοτε. Mm-hmm. Και δυστυχώς πολλά από αυτά που έζησα τότε, στην αρχή της καριέρας μου, έχουν μια άμεση αναγωγή στα σημερινά πράγματα. Πολύ δύσκολη και κακέρα. Και τότε ιδιαίτερα, θα έλεγε κανείς, με βάση το ρόλο της Ελλάδας. Από εκεί γρήγορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα βήμα άλμα, θα έλεγε κανείς. Ένα βήμα άλμα, ένας νέος κόσμος. Είναι σε όλους γνωστό η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών, mm-hmm. αλλά και των κυβερνήσεων. Μια εξαιρετικά θετική σχέση. Στα 200 χρόνια, λίγο πολύ, θυμίζω και οι δύο χώρες, βρήκανε το χώρο τους στον σύγχρονο χάρτη 200 χρόνια πριν. 1776 η Μεγάλη Επανάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμάς το 1821. Έχοντας γαλουγηθεί οι πατέρες της Αμερικάνικης Επανάστασης από τα ελληνικά ιδεώδη. Από τότε πάμε μαζί. Είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχουμε διαρρήξει ποτέ τις σχέσεις μας. Θα θυμίσω ότι η μεγάλη γέφυρα, και το έλεγα συνέχεια αυτό στους Αμερικάνους φίλους, η ζωντανή γέφυρα που καθημερινά κουμπάει πάνω της ο ελληνισμός και ο Αμερικάνικος λαός να χτίσουν τις σχέσεις τους, είναι η ελληνική ομογένεια. Μας κάνει περήφανος. Mm-hmm. Άνθρωποι, πιστέψτε με, γύρισα όλες τις ΗΠΑ λόγω της δουλειάς μου και σαν πρόξενος παλιότερα και σαν πρέσβης τελευταία. Μα στην Αλάσκα να πήγαινε, θα έβλεπε κάποιον Έλληνα που πει πατριώτη, εδώ είμαι για σένα, τι μπορώ να κάνω για την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό αν είχε αντανάκλαση το κομμάτι της αμερικάνικης πολιτικής τότε, ιδιαίτερα σε ένα επίπεδο, να το πω έτσι, διαμόρφωσης κοινών σχέσεων και κοινών θέσεων. Έχει απολύτως και μεγάλο. Δείτε ότι είναι ίσως η μόνη χώρα στον πλανήτη όπου η ομογένεια έχει ένα τόσο συντονισμένο. Μπορεί να υπερβάλλουμε μερικές φορές για τις δυνατότητες ή να ζητάμε πράγματα τα οποία είναι αδύνατα. Ένας ρεαλισμός δεν βλάπτει. Αλλά πείτε μου μια άλλη χώρα στον πλανήτη όπου η Ελλάδα μέσω των ομογενών που ζουν εκεί έχει τέτοια διεισδυτικότητα, αποτελεσματικότητα στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική ζωή. Είναι η μοναδική χώρα και είμαστε περήφανοι αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να το διατηρήσουμε και η αντανάκλαση, αυτά που δίνουν οι ομογενείς, δεν είναι καθόλου λίγα. Θα σας θυμίσω ότι πολύ πρόσφατα παραβρέθηκα, είχα την τιμή να παραβρεθώ στα εγγένεια του Ιδρύματος Νιάρχος. Αυτό ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια παρουσία δυναμική που δεν έχει μόνο ελληνοκεντρική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασχολείται με τα πάντα, με think tanks, με όσμωση ιδεών mm-hmm. και έχει μια ξεχωριστή θέση στην σκέψη, δεξαμενή σκέψη της Αμερικής. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια κομβική εμπειρία τότε για εσάς με την υποψηφιότητα του Μάικ Δουκάκη. Ξεκίνησα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1983. Ήταν τότε κυβερνήτης, το λέω για τους πιο νέους, mm-hmm. το έχω σταδώσει σαν και εσάς. Ο Δουκάκης το 1983 ήταν από τους πιο πετυχημένους πρωτοποριακούς και προοδευτικούς κυβερνήτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το 1988 πέτυχε να συνερέσει το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο πέραγε από μια τραυματική φάση στη διεκδίκηση της Προεδρίας. Ήταν υποψήφιος για πρώτη φορά Έλληνο-Αμερικανός. Συνδέθηκα πολύ. Η Αθήνα μου είπε τότε, αφού έχεις τη σύνδεση, μείνε, παρόλο που είχε λήξει την ουσία η θητεία μου στη Βοστόνη. Έμεινα και πραγματικά αποκόμισα μια εμπειρία μοναδική. Γιατί το λέω αυτό? Είναι σαν να σηκώνεις μια κουρτίνα και να βλέπεις την πραγματικότητα πώς παίζεται ο πιο καλοκουρδισμένος προεκλογικός αγώνας στον πλανήτη. Μπορεί να θεωρούμε ότι ο Αμερικανός ψηφοφόρος είναι λίγο αφελής, ο λιγότερο, περισσότερο κλπ. Όλα αυτά μπορεί να μην είναι μακριά την πραγματικότητα. Η εκστρατεία όμως, η προεκλογική για την Προεδρία της Αμερικής είναι ένα επιστήμη, όπως το είπες ακριβώς. Είναι επιστήμη, καλοκουρδισμένα, επαγγελματικά. Είναι, θα έλεγα, με μια δόση υπερβολής 100 χρόνια μπροστά από ό,τι οι υπόλοιποι. Τα έχω δει όλα αυτά και μου δόθηκε ευκαιρία τότε να αναπτύξω μερικές σχέσεις, οι οποίες κρατάνε ακόμα και τώρα. Οι επιτελείς του Δουκάκη τώρα έχουν λάβει ηγετικές θέσεις. Mm-hmm. Μα θέλει στην οικονομία, θέλει στην πολιτική ζωή. Και είναι διαχρονικά η διείσδυσή μου και με βοήθησε πολύ στα καθήκοντά μου τελευταία, κατά πολύ δύσκολες συνθήκες σαν πρέσβης της Ελλάδος στη Ουάσιγκτον, η αναγωγή στις γνωριμίες και στα μαθήματα που αποκόμισα από τότε. Μάλιστα. Όμως γυρνάτε ξανά στην Κύπρο, που σας κρατάει, εγώ θα πω, σαν σύνδεση και σαν σημείο αναφοράς. Σύμβουλος Πρεσβείας Ελλάδας στην Κύπρο. Και εκεί κομβική πάλι η δική σας παρουσία. Κομική παρουσία, δεν ήμουν σύμβουλος τότε και σύμβουλος τύπου της Πρεσβείας. Mm. Θέλω να πω ότι στην καρδιά όλων μας είναι η Κύπρος. Όλων, μα όλων ανεξαιρέτως. Συνέπειτα, όταν πήγα τότε εγώ εκεί, ήταν η άνοδος του Γιώργου Βασιλείου σαν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια ψευδέστηση τελικά αποδείχθηκε ότι θα μπορούσε να λυθεί το Κυπριακό. Ψευδέστηση λέω γιατί η Τουρκία δεν έστερξε να κάνει τα βήματα που έπρεπε.
ο Γιώργος είχαν Βασιλείου, γίνει από τη δική μας πλευρά. Είχαν γίνει απολύτως με την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε, με πολύ ζυγισμένες κινήσεις. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι το μεγάλο κατόρθωμα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε από τότε. Με κοινή απόφαση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Γιώργου Βασιλείου και υπηρετήθηκε κατά τρόπο που θα πρέπει να διδάσκεται αργότερα στα πανεπιστήμια, διαχρονικά από όλες τις μετέπειτα κυβερνήσεις, με μια ευτυχή εξέλιξη. Πολύ σπάνια ζει κανείς μια τέτοια εμπειρία επιτυχούς κατάληξης ενός στόχου μακροπρόθεσμου. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι και η πορεία σας. Τίθεστε επικεφαλής του γραφείου του Υπουργείου, του Υπουργού τότε, του Γιάννου Κρανιδιώτη, και συνέχεια επικεφαλής της Επιτροπής Ολοκλήρωσης. Είναι ένα σημείο που θα έλεγε κανείς, όπως είπατε και εσείς, πολύ κρίσιμο, πολύ βασικό για την πορεία των κυπριακών ζητημάτων, αυτή η ένταξη στην οικογένεια της Ευρώπης. Πόσο εύκολο ήταν να επιτευχθεί? Ήταν τρομερά δύσκολο και θέλω να σας πω έτσι, σαν πολίτης πλέον αντιδρώντας. Βλέπω φίλους και δημοσιογράφους τώρα στην Αθήνα και σου λένε μια δόση απαξίωση. Παιδί μου, θα γινόταν ούτως ή άλλως. Είναι τραγικό αυτό που λένε. Εγώ έζησα Μπρέζες αργότερα, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η μεγάλη κίνηση της Κακέρα για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έζησα με τον αείμνηστο Κλειρίδη συσκέψεις, όπου θυμάστε ήταν ο Τσεβίτ τότε, ο τελευταίος πρωθυπουργός κληροπυρηνικός της Τουρκίας, πριν από τον Ερντογάν εννοώ, όπου έλεγε αντίδραση χωρίς όρια αν μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάναμε σκέψεις πώς θα αντιμετώπισουμε ένα κύμα βίας εκ μέρους της Τουρκίας. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο. Άνθρωποι στρατεύτηκαν πίσω από ένα στόχο, δόθηκαν μάχες. Ο αείμνηστος Κρανιδιώτης έπαιξε ένα κομβικό νευραλγικό ρόλο γιατί η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν η Κύπρος. Αλλά είχε μια στρατηγική, όχι μόνος του. Συνεργάστηκαν όλοι οι πρωθυπουργοί, οι διαδοχικοί, αρχίζαμε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και επέκεινα. Και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Άρα λοιπόν δεν ήταν καθόλου δεδομένο, δόθηκε μάχη, κερδίθηκε και θα έλεγα εγώ το εξής. Κερδίθηκε κόντρα στη βούληση υπερδυνάμεων και βεβαίως της ίδιας της Τουρκίας που δεν ήθελε με τίποτα την εξέλιξη αυτή. Ναι, ολοκληρώστε. Θέλω να πω το εξής. Όπως και η αναγωγή γίνεται γιατί μπήκε, είναι επίκαιρο τώρα με τη δυστυχία που μας δέρνει, ακούσα ρεά και πού και τι θέλαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι τέτοια επιτρέψαμε από όχι την αφήματα. Δεν απαξιώνω τη γνώμη κανενός. Αλλά αρκεί μια στοιχειώδης ανάλυση να δείξει αν είμαστε εκτός τι θα είχαμε καλύτερο. Και θέλω να πω στους πατριώτες που μας ακούνε ότι είναι εύκολο να έχει κανείς απογανάκτηση τι έχω να πάθω χειρότερο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ας θυμηθούμε, πάμε δύο γενιές πίσω, τρεις. Δείτε πώς ήταν η ζωή τότε στα χωριά μας, πώς έχει αλλάξει, αν υπάρχει πρόοδος ή όχι και τι διακυβεύεται. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν σου χαρίζεται. Είναι ένα μάθημα που θα έπρεπε να το έχουμε μάθει βαθιά από την αρχαιολική παιδεία μας, αλλά βλέπω ότι παραγνωρίζεται πολύ και τι έχω να χάσω. Πολλά έχουμε να χάσουμε. Κανείς δεν σου είναι τίποτα, τα όλα πρέπει να τα κατακτήσεις τα πάντα. Και βέβαια, στο μοντέρνο κόσμο, να περάσουμε στη σημερινή εποχή, αν δεν χτίσεις μια ανταγωνιστική κοινωνία και οικονομία πάνω απ' όλα, δεν έχει νόημα. Όλα τα υπόλοιπα, η δόση, αύριο μεθαύριο, εντάξει, προχωρεί, δεν λύνει κανένα πρόβλημα απολύτως, αλλά σφίγγει ένα κλειό γύρω από το λαιμό σου. Θα έρθω σε αυτά και μου δίνει την καλύτερη πάσα. Καταρχήν, ένα σχόλιο, μια μικρή παρένθεση. Οι μάχες στο διπλωματικό σώμα είναι πολύ πιο δύσκολες, πιστεύετε εσείς? Είναι τρομερά δύσκολες και θα πω, ξεκίνησα να λέω κάτι στην αρχή, ότι οι Τούρκοι έχουν μεταξύ των ένα φθόνο. Γιατί αρχίζει για νομίζω από το 1821, θεωρούν την Ελλάδα το άτακτο παιδί, αυτός είναι ο χαρακτηρισμός, ανόητος κατά τη γνώμη μου, ο οποίος, έτσι ας το πω λαϊκά, ξύλωσε τον πουλόβερ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν θα έπρεπε να αιτιώνται εμάς. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι στον αγώνα της ελευθερίας. Αλλά από εκεί και πέρα, αντικειμενικά σου λένε οι Τούρκοι ότι 5 φορές έχει μειωθεί εδαφικά η Τουρκία εις βάρος της Ελλάδος. Δικαίως απόλυτα λέμε εμείς και πρέπει να υπήρχε και περαιτέρω επέκταση να καλύψει ελληνικούς ακρεφνώς πληθυσμούς που μείνανε κάτω από το ζυγό ή ανταλλάχθηκαν κλπ. Αλλά αυτοί το βλέπουν με αυτή την οπτική γωνία. Και πού θέλω να καταλήξω εδώ? Στρατιωτικά ελάχιστες φορές υπερισχύσαμε. Ακόμα και όταν χάναμε στρατιωτικά από την Τουρκία, υπήρχαν άνθρωποι που κάθονταν πίσω από το τραπέζι της διπλωματίας και κερδίζανε στο τραπέζι της διπλωματίας. Αυτό γεννά το φθόνο της Τουρκίας. Το έργο αυτών των ανθρώπων, είτε είναι διπλωμάτες, είτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είτε ο Χαρίλαος Τρικούπης, έχει παραγνωριστεί νομίζω. Μάλιστα. Δυστυχώς. Το κρατάω αυτό, γιατί έχει και την ιστορική του σημασία. Το 2000 λοιπόν είναι η στιγμή που είστε πρέσβης Έλλαδος στην Κύπρο. Τότε στιγματίζει και τη δική σας παρουσία η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται κομβικά βήματα, τότε θα έλεγε κανείς, όπως είπατε κι εσείς. Και από εκεί πάμε Βελιγράδι, πάτε. Σωστά. Να μείνω σε κάτι που με έχει σημαδεύσει, όπως είπατε.
η καλύτερη στιγμή για μένα σε όλη την καριέρα μου, 38 χρόνια στην εκπροσώπηση του ελληνικού έθνους, σε όλη τη γη θα έλεγα, όταν είδα τον αείμνηστο Παπαδόπουλο, τον Τάσο Παπαδόπουλο, να υπογράφει στην αρχαία αγορά την πράξη ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν κάτι που δεν περιγράφεται με τίποτα. Τόζω σε αυτό και θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή. Στο Βελιγράδι τώρα μου δόθηκε ευκαιρία για να πάμε λιγάκι να ξετυλίξουμε αυτό το οδηπορικό, θα έλεγα, έτσι όπως το βάζετε, με πολύ έντεχνο τρόπο. Μου δόθηκε ευκαιρία να υπηρετήσω σε μια άλλη μεγάλη ιδέα, την βαλκανική πολιτική, την ολοκληρωμένη της Ελλάδος. Υπάρχει. Να σας πω το εξής, όταν πρώτο ξεκίνησα στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπήρχε θέμα οικονομικής παρουσίας της Ελλάδος στα Βαλκάνια, ήταν ασήμαντο. Με την έννοια ότι ήταν από εκεί αυτή και εμείς από εδώ, και είχαμε έτσι ξύλινου τύπου σχέσεις που έπρεπε να βελτιωθούν, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Όταν πήγα να λάβω σαν πρέσβη της Ελλάδος στο Βελιγράδι, στέκομαι πίσω στη Σερβία γιατί είναι ο καλύτερος διεύλος για την διείσδυση, ενώ πάντα με καλή έννοια, της Ελλάδος στα Βαλκάνια. Υπάρχουν οι σχέσεις διαχρονικές. Υπάρχουν διαχρονικές σχέσεις. Εκείνη την περίοδο ήταν στο φόρτε του, ήταν η χρυσή εποχή, δεν την χαρακτήριζε. Και θα σας δώσω με δύο λόγια τη δική μου κοσμοθεωρία για τη θέση μας στα Βαλκάνια. Μετά το 1922 η Ελλάδα συρρυκνώθηκε στον χώρο που έχουμε σήμερα και πρέπει να διατηρήσουμε πάση θυσία. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε, εδώ είναι το σπίτι μας και η γειτονιά μας ο περιγύρος. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων είναι ασφυκτικά μικρή για να ζήσει σαν αυτάρκης οικονομία. Δεν γίνεται αυτό. Το βλέπουμε γύρω μας, δεν γίνεται. Η αναγωγή μας και η διείσδυση στα Βαλκάνια μας δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε μια ενδοχώρα με την καλή έννοια. Θα σου πω κάτι που μου είπε κάποτε ο σοφός Πέτρος Μολυβιάτης. Τι είναι το καλύτερο, μου λέει, που συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Λέω, τι είναι? Μου λέει, είναι η κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας. Διότι παλιά εμείς είμαστε στη σκιά της κρατεάς Ιουγκοσλαβίας, όπου Ανατολή και Δύση την κανά και μαντικούς τους λόγους, ήταν το χαρισματικό παιδί της περίοδου εκείνης, κατέρευσε χωρίς να αιτιώνται μας, χωρίς να είναι οι Έλληνες η αιτία. Και από εκεί που θα το πω αυτό, παρόλο που είμαι ο καλύτερος φίλος της Σερβίας, οι Σέρβοι είχαν μια υπεροψία της Ελλάδος. Εγώ τόσο σαν μικρός, αν πηγαίνατε παλιά στην ελεύθερη ζώνη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, θα βλέπατε πως φέρονταν οι Σέρβοι κρατικοί υπάλληλοι που επάνδρωναν τις θέσεις εκεί έναντι των Ελλήνων μέσα στην Ελλάδα, έτσι. Με μια υπεροψία αδικαιολόγητη. Λοιπόν, μερικές δεκαετίες μετά, οι Σέρβοι, θα σας πω ότι ήρθε στο γραφείο μου ο Σέρβος πρωθυπουργός τότε, ο Κοστούνιτσα, και μου λέει: άκουσα να δεις, αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, θα με είχαν κρεμάσει στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Γιατί δεν θα κλείνει ο προϋπολογισμός και χάρη στην ελληνική οικονομική παρουσία, αυτή τη στιγμή μπορεί και να αναπνέει η Σερβία. Είναι κάτι το ασύλληπτο για όσους παρακολουθούν την εξέλιξη των δράσεων στα Βαλκάνια. Άρα δομικά υπήρξε μια παρέμβαση οικονομική, έτσι, ένα οικονομικό αποτύπωμα της χώρας. Όπως το λέτε, γενικά. Όπως το λέτε. Με την εξής έννοια, ότι μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, του παλιού καθεστώτος, η Ελλάδα βρέθηκε πολλά βήματα μπροστά. Και με τη δουλειά μας, θα σας πω ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Οι πρώτοι Έλληνες που επιχείρησαν στα Βαλκάνια και ειδικά στη Σερβία, πήγανε με τη λεγόμενη, την αποκαλούμενη διπλωματία της βαλίτσας. Να πουλήσουν μερικά πράγματα, να φύγουν. Ανδρώθηκε αυτή η γενιά, περάσαμε στη δεύτερη γενιά. Όταν ήμουν εγώ εκεί, κυριαρχούσε με την καλή έννοια, δεν το λέω με αλαζονία, η Ελλάδα στη Σερβία, αλλά in extenso και σε όλα τα Βαλκάνια το ίδιο γινόταν. Ακόμα και στα Σκόπια με τις σχέσεις που έχουμε το ίδιο γίνεται. Στη Σερβία πολύ περισσότερο όμως. Σε όλους τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Τράπεζες σε ελληνικά χέρια. Με τα ελληνικά πετρέλαια είχαμε μια μεγάλη δυσκολία στην ενέργεια. Στις επικοινωνίες με τον ΟΤΕ που είχε εξαγοράσει ένα μεγάλο μέρος της κρατικής εταιρείας της Σερβικής Επικοινωνιών. Και βέβαια υπηρεσίες όπου κυριαρχούσαν οι ελληνικές εταιρείες. Θα πω κάτι που με μεγάλη περίσκεψη το λέω. Προημερών άκουσα τον καθόλου αξιόλογο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δραγασάκη. Αλλά είχαμε κάπως έτσι το είπε, το παραφράζω τώρα. Και ελληνικές τράπεζες, λέει, βγήκαν στα Βαλκάνια κλπ. Μα αυτό είναι μια κατάκτηση διαχρονική του ελληνισμού. Σας είπα προηγουμένως ότι η Ελλάδα, σαν οικονομία 10 εκατομμυρίων, είναι καταδικασμένη να είναι ετερόφωτη και να μην να φυτοζωή. Αναγόμενη σε μια ενδοχώρα βαλκανική, η οποία μας προσφέρεται, είναι εκεί. Είμαι της άποψης και το έχω ζήσει από μέσα, ότι οι μεγαλομανίες να κατακτήσουμε την αγορά της Γερμανίας και της Κίνας. Καλά είναι αυτά, αλλά δεν πάνε πουθενά. Δεν οδηγούν. Πρέπει να κατακτήσουμε πάλι, λέω, με σύνεση, την έχουμε αυτή, με τη σοφία την έχουμε αποκτήσει και την εμπειρία τώρα, την ενδοχώρα μας. Ανάγκασε σε μια αγορά 80, ίσως και 100 εκατομμυρίων, να βάλεις και την Ρουμανία μαζί, οι οποίοι είναι άνθρωποι δικοί μας, μας καταλαβαίνουν στην περιφέρεια και μπορούμε να κάνουμε δουλειές μας. Και το έχουμε ξεκινήσει. Ήταν η χρυσή εποχή, την έζησα και λυπάμαι γιατί ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε απαξιωτικά. Και όχι μόνο αυτό.
δέχτηκε η σημερινή κυβέρνηση, χωρίς μεγάλη από ό,τι πληροφορούμε αντίσταση, να σαρωθούν στην κυριολεξία, το λέω επιγραμματικά τώρα, η παρουσία σε κομβικούς τομείς όπως είναι οι τράπεζες, να σαρωθούν από τα Βαλκάνια έναντι πινακίου φακής. Έπιασε, το λέω πολύ απλοϊκά τώρα, ίσως αν έχουμε τον χρόνο να το εξηγήσω καλύτερα. Η Τρόικα σου λέει, Ελλάδα, Εθνική, Πειραιός, είσαστε μέσα. Θέλετε ανακεφαλοποίηση. Έχετε μερικά υποκαταστήματα, τα οποία είναι χρυσός για μας διαχρονικά. Θα τα πουλήσετε εκτός Ελλάδος όλα και θα φέρετε έναντι της ανακεφαλοποίησης. Αυτό είναι εγκληματικό. Δεν θα παντοδοχθούμε τίποτα. Γιατί υποθηκεύει μια προσπάθεια γενεών που υπηρετήθηκε ενσυνείδητα από κυβερνήσεις διαδοχικές στην Ελλάδα και πουλιέται τώρα έναντι πινακίου φακής, θα αποφέρει μερικά εκατομμύρια. Εντάξει, μπορεί να μας, δεν θα μας λύσει το πρόβλημα αυτά. Θα μας αφαιρέσουν την παρουσία του οξυγόνου στην περιοχή των Βαλκανίων. Έτσι το βλέπω. Το κρατάω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη συνέχεια τη συζήτησή μας. Πάω στην τριετία 9-12, επικεφαλής της πιο επιτελικής θέσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το ερώτημά μου είναι διαφορετικό. Πώς καταφέρετε να επιβιώσετε με 5 υπουργούς διαδοχικούς διαφορετικών κιόλας κυβερνήσεων σε μια θέση νευραλγική? Το λέω και εγώ στους φίλους μου και πραγματικά μου λένε: τι λέτε, ρε παιδί, μας βάλουμε στον Guinness. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι ο επαγγελματισμός στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι κάτι για το οποίο περηφανεύομαι. Ο κομματισμός είναι στο ελάχιστο ή ανύπαρτος αυτή τη στιγμή. Τα στελέχη του υπηρετούν, είναι σε ένα επίπεδο πραγματικά αξιοζήλευτο. Δεν θέλω να υποτιμήσουν την υπόλοιπη ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά δυστυχώς βλέπουμε παντού τα προβλήματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα έλεγα ότι κάνει τη διαφορά. Δεν το λέω επειδή προέρχομαι από εκεί. Αυτό το ότι κατάφερα να συνυπάρξω σε κρίσιμες εποχές με 5 διαφορετικούς υπουργούς, το πιο εμπιστευτικό, θα το λέει κανείς έτσι, πόστο κάτω από τον Υπουργό για να υλοποιήσει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, τα λέει όλα. Και νομίζω μια κατάκτηση δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο, θα το κρατήσω για το αρχείο μου αυτό. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι και το θίξατε εσείς. Υπάρχει εθνική πολιτική χωρίς κομματική απόχρεωση, μια αμιγώς εθνική πολιτική? Υπάρχει εθνική πολιτική και θέλω να πω ότι έχουν συνερέσει οι γραμμές των κύριων κομμάτων. Δεν θέλω να κάνω διαφοροποίηση τώρα, αλλά υπάρχουν διαφοροποίηση τα σίγουρα και αυτό είναι άλλωστε και η δύναμη της δημοκρατίας. Η ομοφωνία είναι μόνο στα νεκροταφεία και εκεί όπου δεν ευδοκιμεί η δημοκρατία. Αλλά η εξωτερική πολιτική έχει σε πολλά σημεία κοινούς τόπους οι οποίοι υπηρετούνται από αλλεπάλληλες κυβερνήσεις και αυτό είναι μια τρομερή κατάκτηση. Πολλοί ζηλεύουν τους Τούρκους ότι έχουν μια ενιαία γραμμή. Εκεί επικρατούν άλλα στοιχεία στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αν τα αξίσει κάτω από την επιφάνεια τα πράγματα. Έχω ζήσει όλους τους Τούρκους διπλωμάτες των τελευταίων γενών. Έχω μεγάλη εκτίμηση για το έργο τους, αλλά έχω μεγαλύτερο σεβασμό για τους Έλληνες διπλωμάτες, οι οποίοι, όπως σας είπα, διαχρονικά από το 1833 μέχρι σήμερα, είτε είναι πρωθυπουργοί, υπουργοί, πρέσβεις, διπλωμάτες, λειτουργοί, έχουν ένα επίτευγμα το οποίο δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη. Υπάρχει μυθοπλασία ότι η τουρκική διπλωματία. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Οι Τούρκοι έχουν χάσει κατά κράτος τις διάφορες μάχες που έχουμε δώσει. Όχι σε όλες, δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Αλλά στο διπλωματικό τομέα θα έλεγα ότι υπερτερεί σαφώς η Ελλάδα. Πριν φτάσω στο κομβικό 2016, όπου και εκεί απονέμεται εσά ο τίτλος του πρέσβη επιτιμή, 2012, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε μια κρίσιμη και τότε αποστολή στην Βάση. Είναι αποστολή στη Ουάσιγκτον. Θέλω να σας πω ότι έτσι το έφερε η συγκυρία, ούτως ώστε να είμαι ο μοναδικός στο Υπουργείο Εξωτερικών διαχρονικά, που από τη συνολική μακρόχρονη παρουσία μου στην εκπροσώπηση του έθνους, 15-16 χρόνια, αν βάλω και τις σπουδές μου τώρα εκεί, πάμε στα 17 χρόνια, αλλά σαν εκπρόσωπος της Ελλάδος, από θέσεις ευθύνης, είτε γενικού προξένου στη Βοστόνη παλιότερα, μετά στο Λος Άντζελες και στο τέλος στη Ουάσιγκτον, στα πιο κρίσιμα και δύσκολα χρόνια. Έχω 15-16 χρόνια συνολικά στην εκπροσώπηση της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω στην κυριολεξία και αυτό είναι η δουλειά μου. Έχω οργό στις Ηνωμένες Πολιτείες από το βορρά στο νότο, από την Ανατολή στη Δύση. Μια τεράστια κοινοπολιτεία με τις αντιθέσεις, τον δυναμισμό της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει, πάντοτε μια φιλική για την Ελλάδα χώρα. Και είμαι ευτυχής ότι όποιαν πήγα υπήρξαν ομογενείς, οι οποίοι ήταν πετυχημένοι, λιγότερο πετυχημένοι, αλλά πάντα πρόθυμοι, όταν τους πλησίαζες κατάλληλα, τους έδεται ένα ζήτημα, πάντοτε πρόθυμοι να βοηθήσουν τη μητέρα πατρίδα. Είναι κάτι συγκινητικό. Θυμάμαι όταν ήρθε ο Αντώνης Σαμαράς σαν πρωθυπουργός, την ανταπόκριση που βρήκε, βέβαια ο πρόεδρος
Είναι βέβαιο ότι είχε χτίσει μακρόχρονους δεσμούς φιλίας και εμπιστοσύνης με το ελληνοαμερικανικό στοιχείο και με Αμερικάνους σε πολύ ψηλά κλιμάκια. Αλλά θυμάμαι τη συγκινητική ανταπόκριση, όπως και παλιότερα έγινε με τον Παπανδρέου σε άλλο βαθμό. Θέλω να πω ότι η ανταπόκριση είναι συγκινητική και μένει σε εμάς να αξιοποιήσουμε κατάλληλα, χωρίς τις γνωστές ελληνικές υπερβολές, να ζητάμε πράγματα που δεν γίνονται, με ένα ρεαλιστικό στόχο να εξυπηρετήσουμε επωφελή και των δύο, έτσι, και της ελληνοαμερικάνικης κοινότητας και ημών τη σχέση αυτή. Αφήνοντας ένα διπλωματικό αποτύπωμα παρακαταθήκης, εγώ θα έλεγα, και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο με βάση και την όλη σας πορεία, θέλω λίγο να σχολιάσουμε για τις ΗΠΑ και αυτή την εποχή που έχει ανοίξει με Τραμπ, κατά πόσο βοηθά ή όχι την Ελλάδα. Κοιτάξτε, θα πρέπει, είναι πολύ νωρίς. Νομίζω είναι μια αλλαγή τεράστια. Αν θέλει κανείς να το δει πολύ αποστασιοποιημένα και αποστηρωμένα, θα έλεγα ότι όταν ήμουν ακόμα εκεί δεν υπήρχε ένας σοβαρός σχολιαστής ή και λιγότερο σοβαρός που να μην σου λέει ότι κοίταξε, μιλάμε για τον επόμενο υπουργό, ποιος θα είναι της Κλίντον. Ήταν δεδομένο σε όλους, κοινό της πάσης, θα έβγαινε η Κλίντον. Ήταν μια τεράστια αλλαγή. Πού οφείλεται αυτό? Στο ότι ο φόβος για το άγνωστο ήταν μικρότερος από την αγανάκτηση για αυτό που διαιωνιζόταν. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί προέρχω από μια χώρα που έχει ζήσει πραγματικά κάτω από τρομερές συνθήκες πίεσης και μάλιστα πηγαίνοντας στη Γερουσία κάθε εβδομάδα για να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις, τους έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν είστε αγανακτισμένοι εδώ στην Αμερική, ελάτε, περάστε λίγο από την Ελλάδα να δείτε τι σημαίνει πραγματική πίεση και δυσκολίες στην διαβίωση του κόσμου. Διότι, μα λέει, είναι πλούσια χώρα. Το χειρότερο πράγμα από όλα, κύριε Καναλόπουλο, νομίζω είναι το εξής. Το να μην έχεις κάτι και να μην το έχεις ποτέ είναι κάτι που βολεύεσαι και προχωρείς. Το να έχεις κάτι και να στο παίρνουν μέσα από το σπίτι σου, μέσα από την κτήση σου, είναι τραγικό και σε συνθήκες δημοκρατίας, μάλιστα αυτό έλεγα, ζητάτε από τις ελληνικές κυβερνήσεις πράγματα τα οποία αδιανόητα για δημοκρατίες. Αν ήταν μια δικτατορία, θα μπορούσε να πει: κοίταξε να δεις, κάνουμε αυτά τα μέτρα και τελείως πάμε παρακάτω. Σε δημοκρατίες όπου ο εκλεγμένος ηγέτης είναι υποχρεωμένος καθημερινά, ο βουλευτής σε οποιοδήποτε βαθμό αιρεσιμότητας, πάει κάθε μέρα να λογοδοτήσει στους πολίτες. Είναι αδιανόητο να πηγαίνει με ένα, πώς να το πούμε, αφήγημα, έχει επικρατήσει το narrative, αφήγημα είναι της μόδας τώρα, ότι τόσο θα σκόψουν τη σύνταξη, τόσο τις κοινωνικές παροχές, θα κλείσουν τόσα σχολεία, τόσο νοσοκομεία, χωρίς να δίνεται καμία προοπτική. Και γι' αυτό, αν θέλετε να περάσουμε στο... Αυτό είναι το αδιέξοδο, το οποίο δεν δίνει δυνατότητα ανάσας. Και βέβαια, βραχυκλώνει στην κυριολεξία τους ορίζοντες της νεολαίας, και αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα, νομίζω, μαζί με την ανεργία. Να, χρησιμοποιώ την εμπειρία σας για να αποκρυπτογραφήσω λίγο την κατάσταση. Τι δεν πήγε καλά στην Ελλάδα? Καταλαβαίνουμε ότι σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων και έτσι όπως τα περιγράψατε σε αυτή την ιστορική πορεία, νομίζω αποκρυπτογραφείται ότι κάποια πράγματα έγιναν στη σωστή κατεύθυνση. Αν πήγαν καλά αυτά τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων, τι δεν πήγε καλά στο εσωτερικό μας, τι δεν πήγε καλά στην δόμηση των οικονομικών σχέσεων ή της παραγωγικής μας, τι δεν πήγε καλά? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θέτεται και νομίζω ότι κανείς πρέπει να το δει με νυφαλιότητα. Θα θυμίσω μια αναφορά που έκανε ο Ομπάμα στην τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Νιάρχος, όπου από όλη την αρχαιοελληνική εμπειρία του, όσο είχε επαφή μαζί του, έμεινε το εξής, το οποίο νομίζω πρέπει να διακατέχει και εμάς στην αντιμετώπιση των πραγμάτων. Το κυριότερο και το πιο υπεύθυνο που έχουμε να κάνουμε είναι η έννοια του πολίτη. Ο πολίτης πρέπει με νυφαλιότητα να αποφασίζει και να σταθμίζει και όχι με αγανάκτηση, με θυμό, με διάφορα τέτοια συναισθήματα. Θα έλεγα διαχρονικά το 1833, γιατί μιλάμε για τη ζωή της Ελλάδος τα 200 τελευταία χρόνια, ότι η Ελλάδα έχει τρομερές αντιθέσεις όπως και όλα τα κράτη. Έχει τεράστια επιτεύγματα, αλλά έχει και τεράστιες αποτυχίες. Διαχρονικά, νομίζω, σαν κράτος, η Ελλάδα έχει να επιδείξει τρομερά αξιόλογα πράγματα. Ξεκίνησε από το πουθενά. Θα προέτρεπα τους φίλους και τους νεότερους να διαβάσουν το τι αντιμετώπισε η βαβαρική Τριανδρία που συνόδευε τον νεαρότατο βασιλιά και άσχετο Όθωνα όταν κατέβηκαν στον Άφλιο. Η Ελλάδα αμέσως μετά την απελευθέρωση ήταν καθημαγμένη στην κυριολεξία. Η πρωτεύουσα τότε τον Άφλιο ήταν μια... δεν υπήρχε πόλης, δεν υπήρχε ένα σπίτι που να στέκεται και γι' αυτό έμενε αυτός στο καράβι για αρκετό καιρό. Ήταν πέτρα πάνω στην πέτρα δεν υπήρχαν, οι κεντρικοί δρόμοι ήταν ρέματα, παντού ορφανά, μια τραγική εικόνα.
σου λέει 200 χρόνια, μα 200 χρόνια στη ζωή ενός άνθρωπος είναι τεράστιο διάστημα. Κοιτάξτε τι έχουμε κατακτήσει από τώρα. Η Ελλάδα είναι στο κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στην Ευρωζώνη. Για πολλούς είναι ανάθεμα, αλλά μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Έχει πετύχει να συγκροτήσει ένα ομοιογενή πληθυσμό. Δεν ήταν καθόλου δεδομένα όλα αυτά τα πράγματα. No. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά δεδομένο. Τα κατάφερε όταν είχε στόχους, όταν είχε σχέδια, πάλεψε, πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Απ' την άλλη μεριά, για να έρθω στις αποτυχίες, πας στο εξωτερικό και σου λένε οι άλλοι μια απαξίωση, μα τι να γίνει με εσάς, όχι μόνο οικονομία. 200 χρόνια έχετε μαζέψει, δεν έχετε καταφέρει να μαζεύετε τα σκουπίδια. Και εκεί σταματάει η συζήτηση. Διότι δεν είναι μακριά την πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να έρθουμε στο επίκαιρο θέμα. Δεν θα δω να το λύσω αυτό. Απλώς λέω έτσι χτυπητά παραδείγματα για να καταλήξω στο ότι πρέπει σαν χώρα συγκροτημένα και με νυφαλιότητα μέσα από τη δυστυχία που περνάμε τώρα να καταλήξουμε τι θέλουμε και πώς θα το πετύχουμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την πορεία μου. Να. Αναφέρομαι πάλι στον Κοστούνισσα, τον παλιό πρωθυπουργό της Σερβίας με τον οποίο συνδέθηκα. Και μου λέγε, άκουσε Χρήστο να σου πω, είχε τρομερή αντίδραση και αντιπολίτευση. Μου λέει, άκουσε να δεις, εγώ θα το δεις το δικό μου το δράμα, είμαι ένας ηγέτης ενός λαού που βρίσκομαι σε ένα σημείο, είναι μια γέφυρα και απέναντι η γη της επαγγελίας. Είμαι στη μέση της γέφυρας, αυτό που βλέπει ο κόσμος δεξιά και αριστερά είναι τρομακτικό, ασύλληπτο, εγώ βλέπω απέναντι. Πρέπει να βαδίσουμε τη γέφυρα, δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω. Νομίζω κάπου εκεί βρίσκεται η χώρα μας τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπουμε γύρω μας είναι τρομακτικό, αλλά πάλι πρέπει να υπάρξουν φωνές, πολιτικές δυνάμεις που να συνερέσουν όλα αυτά τα πράγματα και να βγούμε από το αδιέξοδο αυτό στο οποίο έχουμε περιέλθει. Φταίνε τα μνημόνια, φταίνε οι κακές πολιτικές που ακολουθήσαμε, φταίνε το ότι δεν ακολουθούμε τα μνημόνια, φταίει το πιεστικό σπιράλι λιτότητας που μας επιβάλλεται. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να δώσει μια μονοσήμαντη απάντηση. Αν πάρετε διαχρονικά και αποστασιοποιημένα σε ένα ακαδημαϊκό ύφος το τι έφταιξε, θα δείτε ότι η Ελλάδα από την αρχή, πριν ακόμα γίνει ελεύθερο κράτος, χρωστούσε ένα δάνειο το οποίο δεν το ξεπλήρωσε ποτέ. Το ξεπλήρωσε μόνο μετά από δεκαετίες. Μονίμως έχουν γίνει, αν θυμάμαι καλά, 7 χρεοκοπίες επίσημες, όνου και στην αριθμός ανεπίσημες χρεοκοπίες, που τι σημαίνει, η Ελλάδα ξόδευε πολύ περισσότερο από αυτό που μπορούσε να παράξει. Δεν λέω να δανειστεί, γιατί δανειζόμαστε κατά τρόπο εξωφρενικό. Πολλά από αυτά τώρα που πήγανε είναι μεγάλη συζήτηση και νομίζω δεν θα ενδιαφέρει άμεσα. Είναι διαχρονικές από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέτε, και δομικές οι ευθύνες. Είναι ευθύνες. Υπάρχει η ανάδειξη ενός αντικειμενικού ότι η Ελλάδα για να σταθεί σε μια πολύ δύσκολη περιοχή του πλανήτη αναγκάστηκε να προβεί σε εξοπλισμούς. Με τρόπο όχι διαφανή πολλές φορές, αλλά ότι έπρεπε να εξοπλιστεί για να σταθεί και να απελευθερώσει αλήτρωτους, μιλάω για τον 19ο αιώνα, αλλά και για τον 20ο αιώνα. Έτσι, συνεχίστηκε αυτό. Θα δει κανείς διαχρονικά, διατρέχοντας την ιστορία πολύ πρόχειρα της Ελλάδος, ότι εκτός από μια πενταετία, εφταετία ανακερούς, είμαστε σε μια διαρκή αναστάτωση. Είτε σε παγκόσμιους πολέμους, όπου δώσαμε το παρόν πάντοτε, είτε σε εμφύλιες σειράξεις, είτε δικτατορία, η ομαλοποίηση. Έγινε της μόδας να λιθοβολούν όλη την μεταπολίτευση, με όλα τα τροντά της. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είναι το μόνο διάστημα χρονικό που υπήρχε μια σχετική τάξη στην πολιτική και βιώσαμε τα καλά μιας δημοκρατίας. Για να ρωτήσω τώρα, μου δίνετε το ερέθισμα για το ρόλο της Ευρώπης τώρα, γιατί η Ελλάδα είναι και στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και το θέμα είναι ότι τώρα πολλά exit φιλοδοξούνται. Έχουμε το Brexit, πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν από λίγο καιρό συζητάγαμε για το Grexit, πολλές φορές επανέρχεται αυτή η κουβέντα στην επικαιρότητα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι στον σκληρό πυρήνα με το ρόλο που έχει σήμερα, πρέπει να αλλάξει ο ρόλος, πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη ως προς την Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει γενικά η Ευρώπη. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους πιο ακριβείς υποστηρικτές της ενσωμάτωσης της Ελλάδος στην Ευρώπη. Έχω περάσει μέρος της καριέρας μου, αλλά το και φιλοσοφικά, η κοσμοθεωρία μου είναι η Ελλάδα μόνη της είναι χαμένη. Όπως σας έλεγα σε άλλη αναγωγή, και αυτό το λέγαμε στην Αμερική με τον Γερμανό πρέσβη, η Γερμανία, ένας ογκόληθος του ευρωπαϊκού συστήματος, αν τη βγάλεις έξω από την Ευρώπη, είναι μια μέτρια όταν τη βάλεις ανταγωνιστή την Κίνα, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια μικρομεσαία χώρα, θα λέγει κανείς. Μιλώντας όμως σαν Ευρώπη, είναι διαφορετική. Κάντε την αναλογία με την Ελλάδα τώρα, που δεν έχει την παραγωγική βάση, τη δύναμη και τις δυνατότητες της Γερμανίας.
Άρα λοιπόν η ενσωμάτωση για μένα είναι μονόδρομος, μας δίνει άλλες δυνατότητες, μας δίνει δυνατότητα μέσα από δημοκρατικούς θεσμούς προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της φυλής μας, πρέπει να τα διατηρήσουμε σαν κόρη οφθαλμού, να αναπτυχθούμε σε ένα ευρωπαϊκό. Αυτή είναι μεγάλη ιδέα σύγχρονη. Τώρα για την ένταξη στην Ευρωζώνη, είχα την αίσθηση τότε που έγινε ότι η Ελλάδα πέτυχε ένα μεγάλο θρίαμβο. Μετά από 180 τόσα χρόνια, όταν συντελέστηκε τόσο ήταν από την ανεξαρτησία, πέτυχε ένα μεγάλο θρίαμβο. Τώρα με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι είμαι και πολύ σίγουρος. Όχι, ήταν λάθος τότε η επιλογή. Καλώς είναι στην Ευρωζώνη και πρέπει να παραμείνουμε τώρα. Δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω, όπως σας είπα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει στην πρώτη γραμμή. Βλέπουμε μερικές μεταπτώσεις των επιλογών της συμμετοχής στην Ενωμένη Ευρώπη, οι οποίες είναι ενισχυτικές. Έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Αυτό που είπατε ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά, είναι πολύ δύσκολο να πείσει σε ορισμένες δυνάμεις να μην προχωρήσουν και δεν ακολουθούν. Θα πρέπει να επιμείνουμε και να κάνουμε συμμαχίες, γιατί αυτό είναι το μόνο μας όπλο. Η Ελλάδα αυτόνομη πολύ λίγα μπορεί να πετύχει. Δεν λέω τίποτα, αλλά πολύ λίγα. Χτίζοντας αναγκαίες συμμαχίες, αυξάνεται η δύναμή της και η φωνή της πολλαπλασιάζεται κατά πολύ. Θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις και να παρέμβουμε, βέβαια, αφού βάλουμε μια τάξη στα του οίκου μας. Πρώτα που δεν το έχουμε βάλει, αυτό είναι αυτονόητο. Ωραία. Πάω στα του οίκου μας και θέλω λίγο να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Ακούμε για ανάπτυξη, για αριθμούς, για πλεονάσματα. Τέλος πάντων, αυτό έχει απασχολήσει πολύ περισσότερο τον κόσμο που τα βιώνει καθημερινά. Το θέμα είναι πώς ανακάμπτει ο τόπος. Και αυτό είναι το πολύ κρίσιμο ερώτημα. Γιατί προοπτικές, όπως είπατε και εσείς, στην άλλη άκρη της όχθης υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε στην άλλη άκρη της όχθης και με ποιο σχέδιο. Να σας πω, δεν θέλω να κάνω τον. Όχι, χρησιμοποιώ την πολύ μεγάλη σας εμπειρία που νομίζω είναι κρίσιμη. Θα σας μιλήσω πολύ απλά και κατανοητά μέσα από την πολύ φιλική συζήτηση που κάνουμε. Θα το πω πολύ απλά. Έχουμε έρθει σε μια κατάσταση κάποιου είδους πτώχευση. Χρήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα μεγάλο άγος της ανεργίας. Άρα, συμφωνούμε όλοι, χρειάζεται μια ανάπτυξη. Χωρίς την οποία δεν γίνεται τίποτα. Για να υπάρξει ανάπτυξη. Χρήματα στο εσωτερικό δεν υπάρχουν. Είναι αυτονόητο αυτό, έτσι. Δεν υπάρχουν χρήματα στο εσωτερικό. Θα πρέπει να προσελκύσει επενδύσει. Είναι μερικοί που παθαίνουν αναφυλαξία το να ακούνε για επενδύσει. Αλλά χωρί αυτό, α μου πει κάποιο έναν τρόπο διαφορετικό που μπορεί να ξεκινήσουν δουλειέ, να κρατήσουν του νέου ανθρώπου, να αρχίσει μια παραγωγική διαδικασία, ώστε μετά από. Και προσέξτε, ίδιο τη φυλή μα από την αρχαιότητα δεν είναι στοχοποίηση και επιτυχία. Δεν είναι στράτευση γύρω από ένα στόχο πολύχρονη. Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Σας ανέφερα την ένταξη της Κύπρου, γιατί σχεδόν επί δεκαετίες ακολουθήθηκε και ήταν η εξαίρεση. Θα πρέπει όμως να το ξεπεράσουμε αυτό. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και η ανάπτυξη, οι επενδύσεις δεν γίνονται πατώντας ένα κουμπί. Θα ήταν πολύ εύκολο να πατήσω ένα κουμπί και να πω: ελάτε επενδύσεις. Χρειάζεται να χτίσεις εμπιστοσύνη. Τόζησα με την πιο σκληρή τη μορφή στο εξωτερικό. Όταν ήμουν στη Ουάσιγκτον, παρελάβρανε και είχαμε την πολιτική να είμαστε ανοιχτοί από το γραφείο μου δεκάδες επιχειρηματίες σε μηνιαία βάση. Μερικούς από αυτούς καταφέραμε να τους στείλουμε κάτω σε ένα δεύτερο στάδιο που ήταν μια έτσι όσμωση να δουν αν θα μπορέσουν να επενδύσουν εδώ. Πολλοί από αυτούς, σας μιλήσω πολύ ειλικρινά, γυρίζανε και μου λέγανε: δεν μου λες τι κακό σου έχουμε κάνει και μας έστειλε να μπλέξουμε κάτι. Γιατί το λέγανε αυτό? Διότι παρόλες τις προθέσεις μπαίνανε σε έναν κικαιώνα, αφαιρώ τη διαφθορά που είναι το χειρότερο πρόσωπο και υπήρχε και αυτό, με καταγγελίες συγκεκριμένες. Να. Αλλά θεσμικά, τα κύρια θέματα που μου βάζανε, φορολογία, δεν ήξερε τι να του πει. Αψηφιακό νόμο, ο οποίο κανεί δεν ξέρει τι γίνεται. Γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία και εκείνο που του απασχολούσε περισσότερο είναι η δικαιοσύνη. Το λέω με την έννοια της έγκαιρης απονομής. Όταν είστε ξένος επενδυτής και βάζετε τα ωραία σας εκατομμύρια σε μια ξένη χώρα, το μόνο που απομένει μεταξύ εσάς και της κυρίαρχης χώρας που βάζετε τα χρήματά σας είναι η δικαιοσύνη. Αν πάει κάτι στραβά, θα προσφύγεις για να δικαιωθείς. Όταν η δικαιοσύνη έρχεται σου λέει, παίρνα μετά από 25 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι εναιρείται αυτό το πράγμα και όλο αισθάνεται τέλεια ανασφάλεια. Ή πρέπει να κάνει συναλλαγές κάτω το τραπέζι, που οι μεγάλες εταιρείες δεν δρούν έτσι. Αν και παρατηρούμε ότι ορισμένες πολύ μεγάλες γερμανικές δρούν και έτσι. Είναι άλλη η κουβέντα αυτή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι σωστό τρόπο για μια ευρωπαϊκή χώρα να προσελκύσει επενδύσεις. Άρα λοιπόν καταλήγω στο ότι για να υπάρξει το σπάσιμο αυτού του φαύρου κύκλου χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζεται μακρόχρονη στόχευση και μία συνέρεση των κύριων πολιτικών δυνάμεων στην αποδοχή αυτών των πραγμάτων.
Χωρίς αυτά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Νομίζω ότι το τελευταίο που αναφέρεται είναι πολύ κρίσιμο. Η ενιαία πολιτική κατεύθυνση γύρω από κάποια ζητήματα. Να σας πω κάτι και το λέω χωρίς διάθεση, μακριά από μένα τα κομματικά. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά είχε φτάσει στη χώρα με όλα τα πελώρια προβλήματα που αντιμετώπισε να βγει η χώρα από αυτή την τραγική συγκυρία. Στηριζόμενη και στις προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων, έκανε ένα άθλο στην κυριολεξία να βάλει σε διατάξεις τα οικονομικά και να αρχίσουμε να βγαίνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα οικονομικά είναι στην ανταδική. Πότε θα βγούμε? Όταν σταματήσουμε να έχουμε ανάγκη τα χρήματα των ξένων κυβερνήσεων που μας δανείζουν κάτω από όρους, τους οποίους επιβάλλουν αυτοί σε τελευταία ανάλυση. Έτσι δεν είναι? Όταν θα βγούμε σε ελεύθερες αγορές, έτσι παίζεται το παιχνίδι σήμερα. Αν μετά από 100 χρόνια παίζεται διαφορετικά, το δούμε. Τώρα εκεί είμαστε. Λοιπόν, τα έχει καταφέρει αυτά η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε με πολύ πιο επαχθείς όρους και έχοντας συσσωρεύσει στην πλάτη μας απείρως περισσότερα χρέη, δεν εννοώ μόνο οικονομικά, αλλά ένα σωρό δουλειές, να πάμε στο 14 που έφυγε τη χώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Σας ρωτάω, τα 2-2,5 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει στο μεταξύ, που είναι κρίσιμος χρόνος για κάποια οικονομία στην εντατική, πώς αντιμετωπίζονται? Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά και να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αν θέλετε να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα, νομίζω ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή. Είναι αυτονόητο αυτό, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν οδηγούν πουθενά. Παρόλες τις προθέσεις, τις οποίες δεν ήταν αμφισβητώ. Αλλά είναι και αδιανόητο στην περίοδο της τέλειας καταιγίδας να βάλεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία εμπειρία από αυτά τα πράγματα, να κάνει ο καθένας. Έζησα καταστάσεις που αν δεν ήταν τραγικές θα ήταν κωμικότατες. Νεοπαγής υπουργός να επισκέπτεται τη Ουάσιγκτον και να προσπαθείς να λες τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Εκπροσωπεί μια χώρα σε κρίση αυτός ο άνθρωπος. Και σταματώ εδώ. Κατανοώ που αναφέρεστε. Θέλω όμως, επιτρέψτε μου λίγο να έρθω και στη Μεσσηνία. Έχετε μια άρρηκτη σύνδεση παρά το γεγονός του νόστου και της προσφοράς από το εξωτερικό. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς βλέπετε την περιοχή, πώς βλέπετε τις δυνατότητες της. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναγωγή. Η οικογένειά μου έχει βαθιά συρρήση στη Μεσσηνία. Από τη μεριά του πατέρα μου, η καταγωγή μας είναι από την Ορεινή Τριφυλία. Το Κούβελα είναι στον πυρήνα ενός συνδέσμου, παλιά ήταν 40 σουλιμοχώρια. Δεν είναι γηγενείς πληθυσμοί αυτοί. Στα μεταβυζαντινά χρόνια φέρανε οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες σε ανάχωμα των πολλαπλών επιδρομών που σημειώνονταν στην περιοχή κατοίκους από τη Βόρειο Ήπειρο, κατά πάσα πιθανότητα, οι οποίοι με απόλυτα ορθόδοξη συνείδηση μεταφέρανε το γλωσσικό τους ιδίωμα τα αρμανίτικα και ριζόταν στην περιοχή αυτή. Από όλους τους μεγάλους ιστορικούς κλασικούς, τον Παπαρηγόπουλο, τον Κόκκινο, τον Κορδάτο και όλους τους άλλους, αναφέρονται οι περίφημοι ντρέδες που δώσανε βαρύ φόρο αίματος για την απελευθέρωση του γένους και δώσανε το παρόν σε κάθε μεγάλη μάχη. Από το χωριό αυτό το Κούβελα κατάγεται ο Γιαννάκης Μέλιος, ένας οπλαρχηγός πελώριων διαστάσεων, ο οποίος χάθηκε άδοξα δυστυχώς από αδελφικό χέρι στις αρχές της Επανάστασης και πολλοί καταξιωμένοι και έγκριτοι ιστορικοί τον παραλληλίζουν με τον Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Από τη μεριά της μητέρας μου, είναι από τον Άρη Μεσσηνίας. Η μητέρα μου ήταν στην πρωτοπορία, γιατί πολύ πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν επιστήμονας, οδοντίατρος. Ήταν πολύ σπάνια εκείνη την περίοδο μια γυναίκα, και οι δύο γονείς μου τους θυμάμαι να έχουν υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, το οποίο διακατέχει όλη η οικογένεια, θα έλεγα. Θα ήθελα να σταθώ στο Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος νεαρός ανθιπολογαγός στην πρώτη γραμμή του πυρός στην Αλβανία, στη Μέση Ανατολή. Στη Χούντα έψησε το ανάστημά του ενάντια στους παλιούς του συναδέλφους αξιωματικούς, τους επίορκους ενώτες τους Χουντέους. Ανδραγάθησε επί Χούντας, βασανίστηκε και ανεξάρτητα από πολιτικές και κομματικές επιλογές έφυγε από τον κόσμο αυτό με πανελλήνια αναγνώριση σαν ένας από τους πιο έντιμους Έλληνες πολιτικούς. Και από τη μεριά της μάνας μου θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Απόστολο τον Σκηνά, τον Αείμνηστο, ο οποίος έχοντας χρηματίσει για τετραετίες ολόκληρες βουλευτής της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, πέθανε πάμπεχος. Άρα λοιπόν υπάρχει στην οικογένεια αυτή η έννοια της προσφοράς προς τα κοινά. Κάτι που με διακατέχει και εμένα. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο Ομπάμα, δεν είναι δικό του, είναι αρχαιολινική η έκφραση αυτή, ότι η ιδιότητα του πολίτη είναι η πιο σημαντική και οι σωστές επιλογές χτίζουν μια σωστή κοινωνία. Η Μεσσηνία σήμερα πώς είναι? Πώς βλέπετε τις δυνατότητές της?
Κοιτάξτε, λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να γυρίσω όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ζούμε σε ένα από τα πιο ευλογημένα μέρη του πλανήτη. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Θα πω, μας αρέσει αυτό που βλέπουμε πίσω. Θα έλεγα με πλήρη εκτίμηση στον αγώνα γενιών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τα κοινά και προσπάθησαν για το καλύτερο, ότι αξίζουμε καλύτερα από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνονται. Έχω πλήρη αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου με μια εμπειρία που έχω συλλέξει για 40 κοντά χρόνια, ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτή την κοινή προσπάθεια και κυρίως θα το εντόπιζα μεταξύ όλων των άλλων σε επαφές που υπάρχουν και ενδιαφέρον ανθρώπων σημενόντων για δραστηριοποίηση οικονομικής στη Μεσσηνία. Αν έχετε την καλοσύνη σε κάποια άλλη, θα μπορούσα να πείσω συγκεκριμένες ιδέες για το θέμα αυτό το οποίο είναι πλέον. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή η άρρηκτη σύνδεση, η βιωματική σύνδεση με τη Μεσσηνία, μπορεί να σηματοδοτηθεί και να εξελιχθεί και μέσα από τον πολιτικό στίβο. Θα σας απαντήσω πολύ ελεύθερα και ειλικρινά, όπως μιλάμε τώρα όλη αυτή την ώρα, ότι το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά γιάκτα εστ, ο κύβος δεν έχει ρηφθεί όμως ακόμα για μένα. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Θέλω να μετρήσω τις δυνατότητες. Σας είπα ότι έχω πλήρη αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου. Μπορώ να βοηθήσω, αλλά θέλω να μετρήσω και την κατάσταση που κρατεί μετά από χρόνια αναγκαστικής απουσίας λόγω της αποστολής μου στο εξωτερικό. Πάντως το σκέφτομαι πολύ σοβαρά και χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνετε. Επειδή είστε ένας φύσης αισιόδοξος άνθρωπος, όση ώρα συζητάμε δεν σας είδα ποτέ να προσεγγίζετε το ποτήρι μισοάδιο. Μόνο μισογεμάτο το βλέπετε και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Υπάρχει αισιόδοξο μήνυμα για το σήμερα, για το 2017 και για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι? Απολύτως. Η Ελλάδα έχει βιώσει χειρότερες καταστάσεις. Σας είπα και πάλι ότι με συγκροτημένη δουλειά, με σχέδιο συγκεκριμένο, με συνέρεση των δυνάμεών μας και με στόχους μπορούμε να βγούμε κάλλιστα. Και να σας πω και κάτι άλλο που αποκόμισα από την πορεία μας στην Αμερική. Λέγανε στην Αμερική: μην αφήσεις ποτέ μια κρίση να πάει χαμένη. Με ποια έννοια? Ότι μέσα από την κρίση σου δίνεται ευκαιρία να διορθώσεις πράγματα που δεν γίνονταν. Και εδώ εμείς δυστυχώς πολλά πράγματα τα κάναμε στραβά. Θα σας πω κάτι που έζησα προσωπικά. Σε ένα από τα ευρωπαϊκά συμβούλια που είχα την τύχη ή ατυχία να είμαι παρόν, από το 9 και μετά μέχρι να φύγω για την Ουάσιγκτον, έζησα όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια. Γυρίζει ο Σαρκοζή και λέει: ακούστε, λέει, εκεί κάτω στην Ελλάδα ζουν μέσα στην παρανομία. Πρέπει να αλλάξουν όλα, να έρθουν από την αρχή. Ίσως ήταν υπερβολή, αλλά δυστυχώς από την εποχή του αγώνα για τις απελευθέρωσεις, δυστυχώς όλα πρέπει να τα συνερέσουμε σε λίγο χρονικό διάστημα και να τα αλλάξουμε για να χτίσουμε μια πολύ πιο δυναμική ανταγωνιστική κοινωνία. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι καλύτεροι οι άλλοι. Είμαστε πολύ καλύτεροι εμείς. Για τη Μεσσηνία ειδικότερα, οι συνθήκες είναι καταπληκτικές για άμεση ανάπτυξη. Γιατί το λέω αυτό? Δεν υπάγεται στη μακροπρόθεσμη τριβή των μεγάλων επενδύσεων εργοστασιακών υποδομών που πρέπει να πάρουν μια δεκαετία για να αλλάξουν. Στηρίζεται στις υπηρεσίες, στην πρωτογενή παραγωγή. Έχω προκαλέσει σεμινάρια στα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Θα ήταν ευχής έργο κάποια στιγμή να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Βεβαίως, θα το κάνω. Και υπάρχουν ιδέες συγκεκριμένες, όχι είναι abstract όπως λέμε στα λατινικά, έτσι θεωρητικά μόνο, αλλά μέσα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, in real life όπως λέμε, με το τι συμβαίνει, τι δυνατότητες έχει τώρα, με τον κόσμο που έχει, την νεολαία, έτσι όπως είναι ο κόσμος, πώς μπορεί να κάνεις γρήγορα την αλλαγή τη μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Χαρά δική μου. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.